Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της τρίτης παρουσίασης. Πάμε να δούμε το επόμενο κείμενο. Βλέπουμε και πάλι τις προτάσεις κάτω από το κείμενο. Πάμε στην Α. Η νέα εισαγγελική αρχή θα ασχολείται κυρίως με εγκλήματα οικονομικού χαρακτήρα και θα υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάζουμε εδώ πέρα τις δύο πρώτες σειρές, τις δύο πρώτες προτάσεις καλύτερα. Άναψε το πράσινο φως για το θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα μετά την πολιτική συμφωνία που επήλθε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο. Η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξειδικεύεται στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και θα διαθέτει αρμοδιότητες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών υποθέσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πράγματι η νέα εισαγγελική αρχή θα ασχολείται με εγκλήματα οικονομικού χαρακτήρα, εφόσον μιλάει για θέματα προϋπολογισμού κτλ. Ωστόσο, έχουμε μία αδυναμία. Εφόσον είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν θα υπάγεται πουθενά. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτοτελής. Δεν αναφέρει άλλωστε πουθενά στο κείμενο ότι θα υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Β. Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης είναι ένα όργανο των ευρωπαϊκών θεσμών που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο. Η μοναδική αναφορά για τη σύγκληση του συγκεκριμένου οργάνου υπάρχει ακριβώς στην πρόταση που μόλις διάβασα. Γράφει εδώ πέρα ότι άναψε το πράσινο φως για το θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα μετά την πολιτική συμφωνία που επήλθε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή, συνεδρίασε πράγματι το Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο, ωστόσο δεν αναφέρουμε στο κείμενο ότι αυτή είναι μία συνηθισμένη ή μία θεσμοθετημένη τακτική του να συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο. Μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως στο Λουξεμβούργο. Δεν ξέρουμε ότι μόνο στο Λουξεμβούργο συνεδριάζει. Συνεπώς και για το Β δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση. Γ. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται σημαντική ζημιά από τη μη εισπράξη ΦΠΑ, η οποία ξεπερνάει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θέλω λιγάκι αυτό το σημείο να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Γράφει στο κείμενο στην έκτη σειρά. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα ΦΠΑ χάνονται για τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της διασυνοριακής απάτης. Πράγματι υπάρχει μια απώλεια 50 δισεκατομμυρίων, όμως αυτή η απώλεια δεν αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τους εθνικούς προϋπολογισμούς, δηλαδή τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Τέλος, πάμε στο Δέλτα. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα είναι αρμόδιος για ζητήματα διαφθοράς σχετικά με τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και θα διενεργεί έρευνες που θα ξεφεύγουν από τα στενά όρια των κρατών μελών της Ένωσης. Αλήθεια, αυτό αναφέρεται μες στο κείμενο. Πρώτα απ' όλα για το ότι θα ασχολείται για ζητήματα διαφθοράς, αυτό αναφέρεται στο σημείο που είχα διαβάσει στην αρχή. Δηλαδή μιλάει για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών υποθέσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η διαφθορά ή η απάτη με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Τώρα, τελευταία πρόταση, για να τη δούμε λίγο. Η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα διενεργεί ταχείες έρευνες σε όλη την Ευρώπη και θα καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, θα διενεργεί τις έρευνές της όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας λέει αυτή η φράση. Επομένως, πράγματι, οι έλεγχοι που θα διενεργεί θα ξεφεύγουν από τα στενά όρια των κρατών μελών και θα εξαπλώνονται και σε άλλες χώρες οι οποίες δεν αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η σωστή απάντηση εδώ είναι πράγματι η Δέλτα. Πάμε στο επόμενο κείμενο. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο και σύνθετο κείμενο με πολλές πληροφορίες. Για να δούμε λίγο τις απαντήσεις. Η μέθοδος της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε για τη λειτουργία των drones και των αυτόνομων οχημάτων θα είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των αυτόνομων πλοίων. Πράγματι αναφέρει ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσουν τα αυτόνομα πλοία. Συγκεκριμένα γράφει ότι οι εφοπλιστικές και ναυπηγικές εταιρείες της Ιαπωνίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την τεχνητή νοημοσύνη στην Ιαπωνική ναυτιλία, σχεδιάζοντας να κάνουν πραγματικότητα τα αυτόνομα πλοία χωρίς καπετάνιο ως το 2025. Ωστόσο, δεν αναφέρει μέσα στο κείμενο ρητά ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τα drones και τα αυτόνομα οχήματα. Γράφει παραπάνω. Μετά τα drones και τα αυτόνομα οχήματα έρχεται η σειρά των εμπορικών πλοίων να ταξιδεύουν μόνα τους. Δηλαδή, το μόνο στο οποίο αναφέρει εδώ πέρα είναι πως τα drones και τα αυτόνομα οχήματα είναι μια εξέλιξη της τεχνολογίας με την οποία κάποια αντικείμενα ταξιδεύουν μόνα τους χωρίς κάποιον στο εσωτερικό τους να τα οδηγεί. Δεν αναφέρει όμως ότι πράγματι και για τα drones και για τα αυτόνομα οχήματα έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη. Β. Παρά την πτώση του μεριδίου της στην αγορά της ναυτιλίας, η Ιαπωνία εξακολουθεί να είναι παγκοσμίως η πρώτη δύναμη. Μάλιστα. Γράφει εδώ πέρα ότι το μερίδιο της Ιαπωνικής ναυτιλίας παγκοσμίως έχει υποχωρήσει σε περίπου 20% και στόχος είναι να αυξηθεί ξανά γύρω στο 30%. Πιθανότατα με αυτό το ποσοστό, το 20 ή το 30%, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τόσες δυνάμεις στην ναυτιλία, να είναι πρώτη. Ωστόσο, αυτό δεν αναφέρεται μέσα στο κείμενο. Σίγουρα θα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης με αυτά τα ποσοστά
Ίσως να είναι ο κυρίαρχος, δεν είμαστε όμως σίγουροι ότι θα είναι η πρώτη. Άλλωστε δεν το αναφέρει και μέσα στο κείμενο καθόλου, ενώ η πρόταση Β είναι αρκετά απόλυτη για να την δεχτούμε. Γ. Με το διαδίκτυο των πραγμάτων, άνθρωποι και αντικείμενα διασυνδέονται για να συλλέξουν και να αναλύσουν διάφορα καιρικά φαινόμενα. Για το διαδίκτυο των πραγμάτων υπάρχει μία αναφορά μετά τη μέση. Γράφει: Τα νέα πλοία με τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων το διαδίκτυο των πραγμάτων, τη διασύνδεση των διαφόρων άψυχων αντικειμένων μεταξύ τους μέσω ίντερνετ για να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα σχετικά με τον καιρό κτλ. Συνεπώς, το διαδίκτυο των πραγμάτων διασυνδέει μόνο αντικείμενα μεταξύ τους, δεν διασυνδέει ανθρώπους και αντικείμενα. Πάμε να δούμε και το δέλτα και να προσπαθήσουμε να το τεκμηριώσουμε καθώς έχουμε αποκλείσει τις άλλες τρεις απαντήσεις. Αν τα σχέδια των εφοπλιστικών και ναυπηγικών εταιριών ευοδοθούν, το 2028 αναμένεται να σημειώνονται λιγότερα ναυτικά ατυχήματα από ό,τι στις μέρες μας. Ψάχνουμε για το 2028 στο κείμενο και δεν υπάρχει καμία αναφορά. Αντίθετα υπάρχει για μία προγενέστερη ημερομηνία, για το 2025, και γράφει ότι οι εφοπλιστικές και ναυπηγικές εταιρείες κτλ. Για να φέρουν την τεχνητή νοημοσύνη στην Ιαπωνική ναυτιλία, σχεδιάζοντας να κάνουν πραγματικότητα τα αυτόνομα πλοία χωρίς καπετάνιο ως το 2025. Αν όμως γίνει αυτό το πράγμα το 2025, δεν θα ισχύει και το 2028, μεταγενέστερα δηλαδή. Αν δηλαδή οι Ιαπωνικές εταιρείες πράγματι πετύχουν τα σχέδιά τους στο 2025, το 3 χρόνια μετά, δεν θα ισχύει αυτό το οποίο προσπαθούν να πετύχουν. Πάμε να δούμε και την τελευταία πρόταση. Με αυτόν τον τρόπο τα έξυπνα πλοία αναμένεται να χαράσουν μόνα τους τις καλύτερες δυνατές πορείες από άποψη ασφάλειας και εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων, μειώνοντας παράλληλα τα ναυτικά ατυχήματα. Συνεπώς, πράγματι, όλη αυτή η πρακτική χρήσης των αυτόνομων πλοίων θα φέρει και μία μείωση στα ναυτικά ατυχήματα σε σχέση με το σήμερα. Συνεπώς, η απάντηση σωστή και εδώ είναι η Δέλτα. Πάμε στο επόμενο κείμενο. Πάμε στην απάντηση Α. Δεν είναι δυνατόν να προκληθεί αλλεργική αντίδραση όταν ένα φάρμακο χορηγείται για πρώτη φορά. Υπάρχει μία αναφορά στην αρχή για αυτό το πράγμα. Γράφει ότι η αντίδραση αυτή δεν μπορεί να προκληθεί την πρώτη φορά που λαμβάνεται ένα φάρμακο επειδή απαιτείται ένα διάστημα ευαισθητοποίησης του οργανισμού, δηλαδή όντως ισχύει αυτό που γράφει στο Α. Αλλά υπάρχει εξαίρεση. Εκτός λέει, εάν το φάρμακο λαμβάνεται για πρώτη φορά επί μακρόν, π.χ. για 6-10 μέρες, οπότε σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει προλάβει να ευαισθητοποιηθεί ο οργανισμός.
Αυτή η εξαίρεση δεν υπάρχει στην πρόταση Α. Η πρόταση Α δηλαδή μιλάει για κάτι απόλυτο και κάτι καθολικό, το οποίο όμως δεν ισχύει, καθώς υπάρχει αυτή η περίπτωση της χρόνια, ουσιαστικά της χρήσης του φαρμάκου επί μακρόν, επομένως όντως μπορεί να προκληθεί σε αυτή την περίπτωση αλλεργική αντίδραση. Β. Αν κάποιος είναι αλλεργικός στη σκόνη, είναι πιο πιθανό ο οργανισμός του να παρουσιάσει φαρμακευτική αλλεργία από κάποιον μη αλλεργικό. Καθώς διαβάζουμε το κείμενο, δεν βλέπουμε να υπάρχει μία αναφορά στην αλλεργία από σκόνη. Επομένως, δεν νομίζουμε, δεν φαίνεται ότι εδώ αυτή η απάντηση είναι σωστή, δεν έχουμε μάλλον επαρκή πληροφορία. Για να δούμε το γάμα. Το φύλλο είναι καθοριστικός παράγοντας για να υποστεί κάποιος φαρμακευτική αλλεργία ή όχι. Μιλάει κάπου για τους άντρες ή τις γυναίκες, δηλαδή ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στους άντρες ή στις γυναίκες αντίστοιχα. Όχι. Δεν έχουμε πληροφορία δηλαδή για την κατά πόσο η φυλετική διάκριση προκαλεί μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην φαρμακευτική αλλεργία. Δέλτα. Τα αντισώματα του ανθρώπινου οργανισμού προστατεύουν τον άνθρωπο από μια μεγάλη σειρά σοβαρών ασθενειών. Είναι πιθανόν μια σωστή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο πρόταση. Όντως, τα αντισώματα μπορεί να προστατεύουν τον άνθρωπο από μια σειρά σοβαρών ασθενειών. Τι ακριβώς όμως λέει στο κείμενο, γράφει το εξής στη μέση. Οι φαρμακευτικές αλλεργίες, δηλαδή, είναι αντιδράσεις κατά τις οποίες αντισώματα και ενεργοποιημένα ταφ κύτταρα κατευθύνονται κατά της φαρμακευτικής ουσίας ή κάποιον εκ των μεταβολητών της. Δηλαδή, εδώ πέρα, στην πραγματικότητα τα αντισώματα μάλλον παίζουν τον ρόλο του κακού. Δηλαδή, κατευθύνονται κατά της φαρμακευτικής ουσίας, επομένως δεν επιτρέπουν την διενέργεια να επιδράσει το φάρμακο στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έτσι προκαλείται η αλλεργία ουσιαστικά. Δεν μιλάει καθόλου δηλαδή το κείμενο για την προστασία του ανθρώπινου οργανισμού από τα αντισώματα. Δεν το γράφει, δεν το λέει πουθενά αυτό. Επομένως, απορρίψαμε τέσσερις απαντήσεις. Ποια είναι όμως τελικά η σωστή? Πρέπει κάποια να υπάρχει, που να είναι πιο σωστή ίσως από τις υπόλοιπες. Πάμε να δούμε λίγο την τελευταία πρόταση. Πάντως, στους επιβαρυντικούς παράγοντες ανήκει το ήδη υπάρχον ατομικό αλλεργικό ιστορικό, π.χ. η ύπαρξη αλλεργία σε τρόφιμο, αλλά και ηλικία, με την έννοια ότι οι φαρμακευτικές αλλεργίες είναι συχνότερες στους ενήλικους, των οποίων ο οργανισμός έχει το χρόνο να αναπτύξει ευαισθησία. Μένω λίγο στο αλλεργικό ιστορικό, δηλαδή το ήδη υπάρχον ατομικό αλλεργικό ιστορικό αναφέρει περιπτώσεις αλλεργίας από διαφορετικά είδη, δηλαδή από διαφορετικές αιτίες. Βλέπουμε δηλαδή την ύπαρξη αλλεργίας σε τρόφιμο η οποία επιβαρύνει πράγματι τον οργανισμό του ανθρώπου. Συνεπώς, ξαναπάω στην πρόταση Β και διαβάζω. Αν κάποιος είναι αλλεργικός στη σκόνη, είναι πιο πιθανό ο οργανισμός του να παρουσιάσει φαρμακευτική αλλεργία από κάποιον μη αλλεργικό. Αυτό είναι σωστό. Γιατί πράγματι η αλλεργία στη σκόνη, όπως και η αλλεργία στο τρόφιμο που αναφέρει το κείμενο, επιβαρύνει το ατομικό αλλεργικό ιστορικό, συνεπώς αποτελεί έναν επιβαρυντικό παράγοντα. Επομένως, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας να μην μένουμε στενά στο τι γράφει το κείμενο, αλλά να συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε τις απαντήσεις με το σκεπτικό αν ισχύουν ή όχι. Έτσι, πιστεύω ότι θα φτάσουμε στον αριθμό των απαντήσεων που θέλουμε.